Καλησπέρα Ελένη, καλησπέρα από το εκδοτικό χωριό Black Friday. Οι μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς σήμερα είναι και εδώ. Πρέπει να σας πω ότι πολύ σωστά ο Τάσος παρατήρησε ότι ο κόσμος, η προσέλευση του κόσμου είναι αισθητά μικρότερη, αλλά οι εκδόσεις αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και αύριο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ξεκίνησαν από τις αρχές της εβδομάδας. Οπότε κάπως έχει μοιραστεί. Έχει δηλαδή φτάσει το φαινόμενο να οριστεί καλύτερα ίσως ως Black Week παρά τόσο ως Black Friday. Παρ' όλα αυτά, εδώ στο εκδοτικό χωριό μας ενημέρωσαν ότι σήμερα και αύριο περιμένουν τουλάχιστον 90.000 κόσμου και γι' αυτό το λόγο έχουν αποφασίσει τα καταστήματα να ανοίγουν μία ώρα νωρίτερα σήμερα Παρασκευή και αύριο, προκειμένου ο κόσμος να εξυπηρετηθεί όσο γίνεται καλύτερα. Ενώ οι προσφορές φτάνουν το 70%, ενώ σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 80%. Εγώ αυτό που προσέχω στα πλάνα που βλέπω και σε αυτά που έχουμε τραβήξει πιο πριν, αλλά και την ώρα που σε έβλεπα στη σύνδεσή μας και περνούσε ο κόσμος από γύρω σου, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι βλέπω πολλές νεαρόφατσες. Δηλαδή, αυτό που λέμε, δεν μπορώ τώρα να πω ακριβώς ηλικία, αλλά όταν λέμε νεαρόφατσες, εννοούμε εκεί που βλέπεις παιδιά και λες τώρα αυτά σπουδάζουν, είναι λυκειόπαιδα, είναι 22, αλλά δείχνουν 17. Είναι αυτές οι φατσούλες που μπερδεύεσαι λίγο με τις ηλικίες τους. Μπορεί να μετρήσουν οι απουσίες σήμερα, γιατί πολλοί είναι που θα το σκάσουν. Ας πούνε στα παιδιά ότι πήγαμε εκδρομή. Μην βάλετε τις απουσίες. Ένα κινητό θα πάρει. Η αλήθεια είναι ότι η εκπαιδευτική κοινότητα είχε εκφράσει κατά κάποιο τρόπο μια ανησυχία, προκειμένου να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο της μαζικής κοπάνας, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, καθώς πραγματικά αυτές είναι οι ηλικίες οι οποίες κυρίως τα ηλεκτρονικά προϊόντα έχουν μια ιδιαίτερη κλίση. Έχει κόσμο. Τώρα αυτά τα πλάνα που βλέπω αυτή τη στιγμή, τώρα βλέπω. Έχει κίνηση. Υπάρχει. Βέβαια είναι και μεσημεράκι τώρα, είναι μια μισή ώρα, οπότε είναι λογικό, δεν είναι και πρωί-πρωί. Όσο απογευματιάζει και όσο η πρωινή βάρδια σχολάσει, φυσικά η κίνηση θα αυξηθεί. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Βάγιο και εμείς.